Της Βουλής, ο κύριος Νικόλος Βουτσής. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αισθάνομαι την ανάγκη να πω μερικά πράγματα σε αναφορά και με θέματα που ακούστηκαν στην συζήτηση για την παιδεία, για τη λειτουργία της Βουλής προς δημιουργία εντυπώσεων, αλλά και για άλλα ζητήματα. Και θα ξεκινήσω από αυτό για να τελειώσω με κάποια πολιτικά. Λυπάμαι για το ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε ένα τρίκ πριν από 2 μέρες με ένα πακέτο τροπολογιών το οποίο άφησε εδώ, εκ των οποίων οι μισές εξ αυτών ήταν τροπολογίες της αντιπολίτευσης. Δεν ήταν τροπολογίες ούτε βουλευτικές, ούτε... Σας παρακαλώ, ακούστε κύριε Δημοσχάκη. Κύριε Ζήδη. Κύριε Ζήδη, με συγχωρείτε. Λοιπόν, όχι, προς Θεού δεν κάνω τέτοιο, κύριε Ζήδη. Λοιπόν, εξ αυτών, διότι τις αρρύθμισε, γι' αυτό το λέω, δεν λέω τι έπιασε. Οι μισές εξ αυτών ήταν βουλευτικές τροπολογίες των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Δεν ήταν ούτε της κυβέρνησης, ούτε βουλευτικές, ούτε υπουργικές. Από τις 179, μόνο οι 88 ήταν τροπολογίες που είχαν έρθει από τους υπουργούς ή από βουλευτές της αντιπολίτευσης. Και με αυτή την έννοια, στα 11 νομοσχέδια που είχαν έρθει, διότι εκεί αναφερόταν ο κ. Μητσοτάκης, αντιστοιχούσαν 8 τροπολογίες για κάθε ένα από αυτά. Θα ήθελα να είναι 4. 5-6 και εργαζόμαστε γι' αυτό σε συνεννόηση και με την κυβέρνηση και με τη διάσκεψη των Προέδρων κτλ. Αλλά τι σχέση έχει αυτή η εικόνα και ταυτόχρονα η στοχοποίηση και οι χωρίς επιχειρήματα επικοινωνιακή τροφοδότηση με φύλλα προσκύμενα βεβαίως μέσα ενημέρωσης, τα οποία αντί να ασχοληθούν αυτή τη βδομάδα με την ουσιαστική συζήτηση που είναι από εδώ, το σήμα που δόθηκε είναι ότι η Βουλή εκφυλίζεται, η Βουλή περίπου παρανομεί, η Βουλή περίπου είναι έρμεο και όργιο τροπολογιών που έρχονται για προσωπικά συμφέροντα κτλ. Είναι απολύτως εκτός πραγματικότητας αυτό που έγινε προχθές ως τρίκ μέσα σε αυτή την αίθουσα. Και θέλω να είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένος για να το γνωρίζετε. Το 2016 κατατέθηκαν 91 νομοσχέδια και 303 τροπολογίες. Δηλαδή 3,5 τροπολογίες, 4 ανά νομοσχέδιο. Και δεν δημοσιεύθηκε ούτε μία πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Κρατήστε τα στοιχεία. Το 2017 και η έκθεση θα ολοκληρωθεί μετά το πέρος του έτους, μέχρι τώρα είναι σε 40 νομοσχέδια. Έχουν υπάρξει 145 τροπολογίες και ειδικότερα, σας είπα, στα τελευταία 11 νομοσχέδια, 85 υπουργικές τροπολογίες. Άρα με αυτή την έννοια, επαναλαμβάνω, είναι εκτός τόπου και χρόνου η όλη προπαγάνδα η οποία γίνεται για κακή νομοθέτηση σε αυτό το ύψος, σε αυτό το βαθμό. Επαναλαμβάνω, προβλήματα αρκετά νομοθέτησης προβληματικής, εγώ πρώτος λέω ότι είχαμε, ότι έχουμε, ότι πρέπει να διορθωνόμαστε κάθε μέρα που περνάει. Όχι έτσι όμως, διότι έτσι θίγεται η ίδια η Βουλή, η ίδια η δημοκρατία. Και όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, ότι αυτός ο συμψηφισμός, τα ίδια κάνανε αυτοί, τα ίδια κάνετε κι εσείς, έτσι γίνονται όλα, βοηθάει μια άλλη πτέρυγα μέσα στη Βουλή, κάνει πολύ μεγάλο αυτοκαταστροφικό λάθος. Αυτή η ατζέντα δεν οδηγεί σε μια βελτίωση των όρων λειτουργίας του Κοινοβουλίου, ούτε της δημοκρατίας. Αυτή λοιπόν είναι μια σαφής απάντηση, με νούμερα, με αριθμούς, τα οποία μπορούν να εξεταστούν, όπως επίσης πρέπει να ξέρετε και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι όλοι μας, λέω, διότι όλα τα κόμματα συμβάλλουν στην νομοθετική εργασία, ότι η χώρα μας κατετάγει στην 4η καλύτερη θέση και ήταν μία από τις 8 χώρες που κρατήθηκαν κάτω από το κατόφλι του ελλείμματος του 1% σε σχέση με την ενσωμάτωση των κοινοτικών οδηγιών, που ήταν φέτος 66, πέρσι 47, και που επί μία δεκαετία, αν θυμάστε, ερχόντουσαν κοινοτικές οδηγίες, τα
τα γνωρίζετε οι παρόντες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και μετά από 3, από 5, από 7 χρόνια ερχόταν η κύρωσή τους εδώ. Ποιος είναι ο Ευρωπαίος και ποιος δεν είναι? Και λειτουργεί αυτό το κοινοβούλιο σε συνάρτηση και σε επαφή, παρότι την πίεση που έχουμε όλοι μας με το ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Και ακόμα θα πρέπει να ξέρετε ότι έχουν ληφθεί επιπλέον μέτρα, γίνονται σεμινάρια για την καλή νομοθέτηση μέσα στη Βουλή, στις υπηρεσίες, στα κόμματα, παντού. Επαναλαμβάνω, εγώ κάνω πρόσκληση όλοι μαζί να εργαστούμε έτσι ώστε να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Υπάρχουν ιδέες για αυτή, αλλά αυτή η πολιτική κοινική, είμαι σαφής, η πολιτική κοινική χρησιμοποίηση λάθος εμπολής στοιχείων για να διαμορφωθεί μια εικόνα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί αντισυνταγματικά και το Προεδρείο λειτουργεί αντισυνταγματικά με πρώτο ένοχο τον παρόντα που σας μιλάω, είναι απολύτως λαθεμένο. Και βεβαίως είχα την πολιτική εμπειρία να μην τα πω προχθές αυτά, αλλά να εξελιχθεί η συζήτηση για την παιδεία. Επιτρέψτε μου 2-3 άλλα ζητήματα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα πραγματικά, το είπε και ο κύριος Δρίτσας προηγούμενα, ακούσαμε ξανά μέσα σε 20-25 λεπτά για τον κύριο Μαδούρο, για τον κύριο Βαρουφάκη, για τον κύριο, όχι κύριο Ρουβίκονα, για τις σημεοφόρους, για όλα, για τα πάντα, και μία για δύο τροπολογίες οι οποίες είναι ύποπτες προς τους υπουργούς, έτσι ώστε να έχουν τροφή τα site και τα κανάλια και τα πρωτοσέλιδα του επόμενου τριήμερου εμψυχρό. Και ακούσαμε και μία φράση η οποία έλεγε επί του προγράμματος όμως της υγείας θα σας πούμε το φθινόπωρο που θα το συγκροτήσουμε απολύτως. Απολύτως σεβαστό. Τι χρειαζόντουσαν τα προηγούμενα? Απολύτως σεβαστό να συγκροτηθεί τότε, να είναι εμπεριστατωμένο και η συζήτηση που ξεκίνησε εδώ να γίνει επί της ουσίας κτλ. Καμία αντίρρηση. Τα υπόλοιπα γιατί χρειαζόταν? Για να ξαναφύγει η κουβέντα, να μην μπουν ούτε σήμερα, όπως δεν είπατε για την παιδεία, ούτε για την υγεία, τα κανάλια, τα ραδιόφωνα, οι εφημερίδες κτλ. Αλλά να πάμε σε μία άλλη ατζέντα που λέγεται αυτό που λέγεται νόμου και τάξης, Βενεζουέλα κτλ. Τα οποία είναι εντελώς αχρίαστα κατά τη γνώμη μου σε αυτή τη φάση. Δύο ζητήματα λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τίθενται. Πρέπει να ξέρετε ότι για πρώτη φορά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, μέσα σε 14 μέρες, με την τακτική μάλιστα διαδικασία, 7 νομοσχέδια ήρθαν σε συζήτηση στην Ολομέλεια και ψηφίζονται. Γιατί τώρα, ρωτήσαν αρκετοί συνάδελφοι. Εγώ θέλω να απαντήσω, που δεν είμαι κυβερνητικός, θέλω να πω δεν ξέρω το... Σε πολύ μεγάλο βαθμό, διότι έληξε καθυστερημένα η δεύτερη αξιολόγηση. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Πραγματικά υπάρχει μία τρομακτική προσπάθεια πάνω στην ουσία της διακυβέρνησης, η οποία ακριβώς νοηματοδοτεί και το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης και την έξοδο στις αγορές. Αυτή η ουσιαστική διαδικασία σημαίνει κάτι για το λαό, κάτι για την κοινωνία, κάτι σε σχέση με τη ρύθμιση των μίντια, κάτι σε σχέση με την εκκρεμότητα της ΑΕΠ, κάτι σε σχέση με την κρατικοποίηση του ΟΑΣΤ και τον μπάχαλο στις συγκοινωνίες απάνω, κάτι σε σχέση με τα οικονομικά ζητήματα και τις εκκρεμότητες που ήταν στο άλλο νομοσχέδιο. 7 νομοσχέδια. Με τακτοποιήσεις, με γραμμή, με κατεύθυνση, με παρέμβαση. Έτσι νοηματοδοτείται το ότι έγινε η δεύτερη αξιολόγηση. Τα υπόλοιπα είναι για τους τεχνικούς. Είναι για τον κύριο Τσακαλώτο και τη διαπραγματευτική ομάδα και τον πρωθυπουργό που είναι επικεφαλής. Είναι για τους υπουργούς που κάθε μέρα κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι και ό,τι κάνουν. Και για εμάς τους βουλευτές που νομοθετούμε, δεν είναι για το λαό. Δηλαδή η υπόθεση της δεύτερης αξιολόγησης που έκλεισε και το ότι βγήκαμε στις αγορές για πρώτη φορά είναι στοιχεία ενός θετικού οδικού χάρτη που κάπου μπορεί να πάει. Αλλά αυτό είναι για τα στρατηγεία. Δεν είναι για την κοινωνία άμεσα, δεν σημαίνουν κάτι που μπορεί να σκέφτεται ο άλλος για το παιδί μου, για την οικογένειά μου, τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, την νέα περίοδο, τι να περιμένω, τι θα κάνω, αν τακτοποιήθηκε ένα θέμα, αν μπήκε το άλλο. Αυτή λοιπόν η νοηματοδότηση
η οποία υπήρξε στον οδικό χάρτη, είναι πάρα πολύ σημαντική. Και δυστυχώς αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι υπάρχουν απολύτως δύο λογικές και δύο αντίστοιχοι πόλοι πολιτικών και κοινωνικών, θα έλεγα, δυνάμεων για το πρόγραμμα της χώρας μετά το μνημόνιο, για το πώς θα βγει η Ελλάδα μετά το μνημόνιο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα βγούμε για να υπουλώσουμε, να γλύψουμε τις πληγές μας με συντηρητική αναδίπλωση? Είναι πιθανό, αν αφαιθούν αυτές οι δυνάμεις, να πάρουν το πάνω χέρι? Είναι πιθανό, διότι μια χώρα 8 χρόνια, μια κοινωνία μετά από την κρίση που αρχίζει να σκέφτεται από μεταφυσικά μέχρι μικροπολιτικά ή οτιδήποτε, είναι πιθανό να εγκλωβιστεί σε μια αμυντική στάση επιβίωσης. Δεν το χρειάζεται αυτό η χώρα. Η πραγματική έξοδος από τις αγορές, η πραγματική έξοδος για να υπάρξει η Ελλάδα η μεταμνημονιακή, θέλει προοδευτική πολιτική, προοδευτικό πρόγραμμα, πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια Ευρώπη που θα αλλάζει και βεβαίως μεροληπτική κοινωνική ανακούφιση όσων χάσαν, και όχι γενικά όλων των Ελλήνων, μέσα στην κρίση. Αυτό το πρόγραμμα διαμορφώνεται και υλοποιείται μέσα από την παρούσα Βουλή. Και σε αυτό το πρόγραμμα, δυστυχώς, η Νέα Δημοκρατία, η αξιωματική αντιπολίτευση, κρύβει λόγια. Και τέλειωσα με αυτό, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να είμαι σαφής. Αυτό το ντέρμπι περί αριστείας και ισοπαίδωσης είναι η βιτρίνα και είναι το ψευδεπίγραφο του «δουλεύουμε για τους λίγους ή για τους πολλούς». Δουλεύουμε για το δημόσιο και το συλλογικό και το κοινό καλό και το δημόσιο συμφέρον, ή δουλεύουμε για τα ιδιωτελή συμφέροντα των ολίγων που έχουν τις προδιαγραφές τις κοινωνικοταξικές να κάνουν ό,τι κάνουν στη ζωή τους. Δεν θέλουν να τα πούν έτσι. Περί αυτού πρόκειται. Και βάζουν το θέμα της αριστείας και δίθεν από την άλλη μία αντίληψη ισοπαίδωσης, με κάθε ευκαιρία, μα με κάθε ευκαιρία, στα όρια του γκροτέσκου πια, ας πούμε, για να το συζητάει κανείς, ακριβώς γιατί το άλλο, η πραγματική διάσταση απόψεων, το ποιος εκπροσωπεί ποιον, και εγώ δεν λέω ούτε δουλεύει για ποιον, ούτε είναι πράκτορες πιανού, ούτε τι εξυπηρετεί, δεν μιλάω έτσι. Ποιος εκπροσωπεί ποια συμφέροντα, αυτό έρχεται όλο και πιο διάφανα, όλο και πιο ενεργά στην επιφάνεια, καθώς φεύγει από τη μέση η αχλή του τρόμου, του φόβου και της πίεσης που ασκούσαν και θα ασκούν για λίγο ακόμα διάστημα τα μνημόνια και οι περιοριστικές πολιτικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο της Βουλής, κύριο Νίκο Βούτση. Το λόγο έχει η βουλευτής.